δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η πολύκροτη δίκη για την αγοραπολισία στα ορεινά της Ζακύνθου με την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Νιωτόπουλου. Για ακόμα μία φορά έρχεται στο προσκήνιο το παράλογο ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Επτάνησα. Παίρνει πίσω ΕΟΠΗ την προϋπόθεση αναγραφής του προσδόκιμου ζωής για τα φάρμακα καρκινοπαθών μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Στείνονται περισσότερα μπλόκα. Συνεχίζονται οι ολιγόροι αποκλεισμοί εθνικών οδών. Σε ένα μήνα τα αποτελέσματα για τις εκπομπές των ρήπων από τις καμινάδες των πυρηνελουργίων στη Μεσσηνία. Πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ουρές από τα ξημερώματα και στην Πάτρα για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Περισσότεροι από 20.000 πολίτες εκτιμάται ότι θα υποβάλουν αιτήσεις. Ενστάσεις και επεισόδια στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των πυροσβεστών. Ζητούν τη μονιμοποίηση ή την ανανέωση των συμβάσεων 4.000 πυροσβεστών και δασοπυροσβεστών που προσλήφθηκαν το 2012.